Ασφυξία προκαλούν στους δήμους ολόκληρης της χώρας και των Χανίων οι πρόσφατες αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, με τις οποίες αυξάνονται οι αρμοδιότητές τους, χάνονται οι θεσμοθετημένοι πόροι που λάμβαναν και ταυτόχρονα αυξάνονται τέλη που υποχρεούνται να καταβάλουν. Μονόδρομος θα πρέπει να θεωρείται η αύξηση των δημοτικών τελών, όπως προέκυψε από τη χθεσινή συνάντηση των Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας. Πλέον, και αυτή είναι η κοινή φωνή αγωνίας που βγαίνει από τον ομό Χανίων μέσω των Δημάρχων, ότι δεν γίνεται να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όλο αυτό το κόστος και αναγκαζόμαστε να το μετακυλήσουμε στους δημότες. Μετακυλίουμε στους δημότες κάτι για το οποίο δεν το αποφασίσαμε εμείς, δεν το σχεδιάσαμε εμείς και δεν οφείλεται στους δικούς μας σχεδιασμούς. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το τέλος ταφής των απορριμμάτων που φέρνει τεράστια επιβάρυνση στους δήμους. Τη στιγμή μάλιστα που στα Χανιά γίνεται διαλογή στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ και δεν οδηγείται σε υγειονομική ταφή το σύνολο των αποβλήτων. Ένα πρόστιμο το οποίο έχει επιβληθεί χωρίς καμία διαβούλευση, με έναν αυθαίρετο τρόπο, με έναν τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και επιβαρύνει με αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις με αρκετά εκατομμύρια τους προϋπολογισμούς που καλούμαστε να συντάξουμε. Δηλαδή μας χρεώνει πέναλτι στο σύνολο των απορριμμάτων και ενώ πληρώνουμε αυξημένο τέλος γιατί γίνεται διαχείριση από τη ΔΕΔΙΣΑ και έχουμε ανάκτηση περίπου το 40%, μας βάζει να πληρώσουμε και για την ανάκτηση. Δεύτερος παραλογισμός. Ο Δήμος Φακίων, ένας Δήμος μικρός με λιγοστούς πόρους, είναι υποχρεωμένος να επιβαρυνθεί σε αιτήσια βάση περίπου 100.000 ευρώ μόνο από δύο δαπάνες, το τέλος ταφής και το μισθολογικό κόστος. Η παρακράτηση του 20% του τέλους παρεπιδημούντων από την ΑΔΕ προκαλεί αναταράξεις στους Δήμους, με τα πρώτα προβλήματα να είναι ήδη ορατά. Για βίαιη αλλαγή έκαναν λόγο οι Δήμαρχοι των Χανίων που έχουν ήδη ενημερώσει την ΚΕΔΕ. Και αυτό μάλιστα υποχρεώνω στους επιχειρηματίες υποχρεωτικά να πάνε στην ΑΔΑΕ, δηλαδή στην εφορία, και υποχρεωτικά εκεί να πληρώσουν. Καταργεί τη διαδικασία του οίκοθεν, να πάει ο επιχειρηματίας να πληρώσει στο Δήμο, ώστε η εφορία να παίρνει 20% προμήθεια. Αυτό είναι ανίκουστο, διότι στα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία συνεισπράττουν με το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, οι ΔΕΗ ή και οι ιδιώτες πάροχοι εισπράττουν ως προμήθεια για την ίσπραξη των ανταποδοτικών τελών μόλις 2%. Επιπλέον, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών αφαίρεσαν από τους Δήμους την υποχρεωτική εισπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας που εισέπραταν από τις μεταβιβάσεις, στερώντας τους έναν ακόμη πόρο. Τους Δήμους βαρύνει πλέον και ο καθαρισμός του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. Βρισκόμαστε λοιπόν στη δυσάρεστη θέση να πούμε ότι είμαστε στο έλεος του Θεού. Δεν έχουμε δηλαδή την ανάλογη στήριξη που θα έπρεπε να έχουμε προκειμένου και εμείς να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Θα βγάλω μια κοινή ανακοίνωση, ένα κοινό έγγραφο, το οποίο θα απευθυνθεί εκεί πέρα που χρειάζεται να απευθυνθεί για να διεκδικήσουμε αυτά που χάνουμε. Αν δεν τα κερδίσουμε, πρέπει όλα αυτά να μεταφερθούν στη δημότητα μας. Τεράστια είναι η επιβάρυνση και για τον ακριτικό Δήμο Γάβδου, που όμως λόγω πληθυσμού και ιδιαιτεροτήτων το κόστος δεν θα κληθούν να σηκώσουν οι λιγοστοί κάτοικοι. Μόλις το 2020 προσπαθήσαμε να εισπράξουμε τέλη από ένα μικρό, τόσο μικρό Δήμο, που είναι, μιλάμε για 50-60 νοικοκυριά, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για αύξηση. Οι άνθρωποι στο νησί είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητές τους και οι οικονομικές, και αυτό που τους αξίζει είναι η στήριξη, όχι να τους επιβαρύνουμε με επιπλέον άδικες δαπάνες και άδικα τέλη. Πριν συντάξουν τους προϋπολογισμούς τους, οι Δήμοι αναμένουν τις αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων, τα οποία έχουν ήδη ενημερώσει, ενώ τη διαμαρτυρία τους εκφράζουν με κοινό ψήφισμά τους στους βουλευτές και τα συναρμόδια Υπουργεία.